Αναθεώρηση του πλαισίου χορήγησης των self-test ζητούν οι φαρμακευτικοί σύλλογοι της χώρας, συνυπολογίζοντας το φόρτο και την κόπωση που υπάρχει, ιδίως στα φαρμακεία με λιγότερο προσωπικό. Ζήτησε η πολιτεία να συνεχίσουμε και τον επόμενο 2 μήνες να χορηγούμε τα self-test δωρεάν από τα φαρμακεία μας. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο για να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να το δίνουμε ή όχι. Στη χθεσινή συνάντηση των φαρμακοποιών με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Κοντοζαμάνη και τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό, αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου εξέφρασε τον προβληματισμό που υπάρχει στον κλάδο, ενώ επιφυλάχθηκε να απαντήσει στο αίτημα της κυβέρνησης να συνεχιστεί η διάθεση των τεστ για εργαζομένους στον τουρισμό, την εστίαση και την ηλικιακή κλίμακα 18-30, όπου δεν έχει προχωρήσει ακόμη ο εμβολιασμός. Τρομερή επιβάρηση όσο αφορά το θέμα των φαρμακείων και μιλάμε ειδικά για τα μικρομεσαία φαρμακεία, τα οποία λειτουργεί με ένα φαρμακοποιό ή ένα υπάλληλο. Ο ένας εκ των δύο, πολλές φορές και οι δύο, ασχολούνται μόνο με σελφτές. Και ειδικά τις 2 πρώτες μέρες της εβδομάδας που έρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάρουν τα τεστ της εβδομάδας και να τα έχουν για να μην φτάσουμε στο τέλος της εβδομάδας να μείνουν χωρίς τεστ. Αυτές τις 2 πρώτες εβδομάδες, Δευτέρα, Τρίτη, πραγματικά είναι πάρα πολύ κουραστική σήμερα για τα φαρμακεία. Μία από τις λύσεις που συζητήθηκαν με στόχο την αποσυμφόρηση των φαρμακείων είναι να δοθούν συγκεντρωτικά και τα 8 self-test που δικαιούνται οι πολίτες για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Θα είναι πολύ καλό αυτό να δίνεται με ένα άμκα, να δίνεται μία φορά το μήνα για να έχουμε λιγότερη επισκεψιμότητα στα φαρμακεία. Να μπορέσει ο φαρμακοποιός να ασχοληθεί και με τη δουλειά του και όχι με να μοιράσει τα self-test.